Αυξημένα μέτρα έχει λάβει η τροχέα εν ώψη 15 Αυγούστου με τους αστυνομικούς να βρίσκονται κατά μήκος των εθνικών και των επαρχιακών δρόμων προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφαλή είσοδο και έξοδο των εκδρομέων που έχουν κατακλείσει αυτές τις ημέρες στο νησί. Παρακαλούμε τους φίλους οδηγούς να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οδική συμπεριφορά με ασφάλεια και με σεβασμό στους άλλους οδηγούς και στους πολίτες είναι δείγμα πολιτισμού. Υψηλές ταχύτητες, είσοδος στο αντίθετο ρεύμα, χρήση ζώνης ασφαλείας και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ είναι αδικήματα τα οποία βρίσκονται στο στόχαστρο των αστυνομικών της τροχέας, οι οποίοι καλούν τους οδηγούς να ακολουθούν κατά γράμμα τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, σημειώντας πως δεν θα δοθεί συγχωροχάρτηση κανέναν παραβάτη. Πίσω από κάθε ατύχημα κρύβεται ένας πολύ μεγάλος πόνος, τονίζει ο διοικητής της τροχέας Ρεθύμνου, καλώντας τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις ημέρες αυτές όπου η κίνηση είναι αυξημένη, με τον ίδιο να δηλώνει πως η τροχέα του Ρεθύμνου θα βρίσκεται στο πόδι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας. Αίτια ενός τροχαίου ατυχήματος μπορεί να είναι πάρα πολλά ή συνδυασμός από κάποιες αιτίες. Αυτό που μπορεί ο καθένας όμως να κάνει και να ελέγξει είναι τη δικιά του οδική συμπεριφορά. Η τήρηση των κανόνων οδικής συμπεριφοράς, του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είναι η κυριότερη αιτία που μπορεί να αποτρέψει ένα τροχαίο ατύχημα. Να σκέφτεται ο κάθε οδηγός ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να εμπλακεί σε ένα τροχαίο ατύχημα με δυσάρεστες συνέπειες. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις στροφές των σεισών, των κόμβων μυστηρίων και τη γέφυρα του Πετρέ. Ο ακήρυκτος πόλεμος της ασφάλτου συνεχίζεται φέτος στο νησί που μετρά 50 και πλέον νεκρούς. Γι' αυτό και η οδική συμπεριφορά καθενός ξεχωριστά κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική ώστε να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα στο βωμό της ασφάλτου. Αυτό που μπορεί να ελέγξει ανέξοδα ο καθένας είναι τη δικιά του οδική συμπεριφορά. Με αυτόν τον τρόπο θα περιορίσει πάρα πολύ το ενδεχόμενο τροχαίο ατυχήματος. Βλέπουμε τα 5 θανατηφόρα τροχαία που έχουμε πρόσφατα στην περιοχή τη δικιά μας. Οι αιτίες είναι κυρίως από οδική συμπεριφορά, κατανάλωση αλκοόλ, ταχύτητες που οδηγούν σε αυτά τα ολέθρια αποτελέσματα.